Ξέρετε, καλημέρα και σε όλους. Καλημέρα σας, σε όλους. Το ΚΚΕ από την αρχή αυτής της πανδημίας με μεγάλη ευθύνη και με μεγάλη σοβαρότητα έχει τοποθετηθεί σε σχέση με το τι χρειαζόταν να γίνει, σε σχέση με τα νοσοκομεία, με τους γιατρούς, με τις προσλήψεις. Στηρίξαμε τα αιτήματα των αγωνιζόμενων υγειονομικών που ακόμα και σήμερα βρίσκονται στις επάρξεις πλήρως. Είδαμε όμως ότι η κυβέρνηση στο ζήτημα της πανδημίας, παρά τα διάφορα παραμύθια και τα αφηγήματα που από τον περασμένο Μάρτιο-Απρίλη φέρνει και προσπαθώντας να παραπλανήσει το λαό, ότι συνεχίζει με παλινοδίες τη μία μετά την άλλη. Πρώτα το αφήγημα ότι τα πήγαμε καλά, έπειτα ότι έρχεται το εμβόλιο, περιμένετε, ακόμα τώρα ότι ξεκινήσαμε τους εμβολίσμους, όλα θα πάνε καλά, παρά το γεγονός ότι εμφανίζονται δεκάδες προβλήματα, καθυστερήσεις με τους εμβολιασμούς που έχουν οδηγήσει ακόμη και σε χώρες, κράτη-μέλη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ερμηνεύουν κατά πώς θέλουν τα όρια και το χρονικό περιθώριο των εμβολιασμών, γιατί δεν φτάνουν οι δόσεις. Έχοντας αυτό κατά νου, το ΚΚΕ ήδη από τις 15 του Νοεμβρίου κατέθεσε ένα αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ακριβώς γιατί το ζήτημα των εμβολιασμών, το ζήτημα της υγείας, κανείς δεν μπορεί να παίξει με τη ζωή του λαού, ιδιαίτερα μάλιστα όταν η ανάπτυξη του εμβολίου έχει πληρωθεί με χρήματα του ελληνικού και των υπόλοιπων λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτά δεν μπορούν να κλειδώνονται πίσω από συμβάσεις κρυφές. Το αίτημα ήταν να δημοσιοποιηθούν οι συμβάσεις και να γνωρίσει ο λαός τις ρήτρες, έτσι ώστε να μπορέσει να είναι σίγουρος για το τι γίνεται, για τα χρήματα τα οποία έχει πληρώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση από το δικό του υστέρημα, για την ανάπτυξη του εμβολίου και του φαρμάκου, και βεβαίως να γνωρίζουμε τι θα γίνεται σε περίπτωση όπου, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν αρνητικές συνέπειες ή υπάρχει αβεβαιότητα ή τα επιστημονικά δεδομένα δεν συνάδουν κτλ. Αν θα ξαναπληρώσει ο ελληνικός και οι υπόλοιποι λαοί από το δικό του υστέρημα. Το πρόβλημα το οποίο δημιουργείται τώρα με τους εμβολιασμούς είναι πρόβλημα ακριβώς των πατεντών, του κυνηγιού, του τεράστιου κέρδους, το οποίο θέλουν να εξασφαλίσουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, έτσι ώστε να διαθέσουν το εμβόλιο και ένα πιθανό φάρμακο έναντι της καλύτερης τιμής και όχι με βάση τις ανάγκες που προκύπτουν για τους εργαζόμενους και το λαό τη χώρα μας και τις άλλες χώρες. Άρα λοιπόν αυτό επηρεάζει το σύνολο των ζητημάτων που συζητάμε. Κύριε Βάρτζο, όσον αφορά για τις δηλώσεις, για να κλείσω με αυτό. Ναι, ναι. Οι γιατροί στην αρχή και οι υγειονομικοί στην αρχή της πανδημίας ήταν ήρωες και τους χειροκροτούσαν στα μπαλκόνια και με προτροπή της κυβέρνησης. Σήμερα φτάσαν στο σημείο να τους χρεώνουμε, ένα πράγμα το οποίο αποτελεί αποτυχία συνολικά του εκμεταλλευτικού συστήματος και των εμπορευματοποιημένων συστημάτων υγείας στην Ελλάδα και σε ολόκληρο τον κόσμο, το οποίο είναι τι, το οποίο το είχαμε επισημάνει από την αρχή, να αναγκάζεται το νοσηλευτικό προσωπικό και οι γιατροί να κάνουν τη μεγάλη επιλογή, τη σκληρή επιλογή, ποιος θα μπει στη μέθη και ποιος όχι. Γιατί ανεξάρτητα τι λέει η κυβέρνηση και οι εκπρόσωποι της, με βάση και τα στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, οι μέθη δεν είναι αρκετές. Ευχαριστούμε, ούτε αν υπήρχαν περισσότερες μέθη θα πέθανε περισσότερος κόσμος.